Σ' αγάπησα σε σκονισμένες γειτονιές και εργοστάσια, την άχρωμη επιφάνεια του πετών. Πίσω από οδοφράγματα σ' αγάπησα, σε συγκεντρώσεις απεργών, σε διαδηλώσεις φοιτητών, στους διαδρόμους των δικαστηρίων. Σε μυστικές συνεδριάσεις της νύχτας είναι γραμμένο το όνομά σου, στις προκηρύξεις που μοιράσαμε, στις κόκκινες αφίσες που κολλήσαμε και στα αρχεία των τμήματων ασφαλείας. Σ' αγάπησα, σύντροφέ μου. Η μακεμένη σου ψυχή είναι δική μου. Η αγωνία σου μου ανήκει. Σου ανήκει. Σκέφτηκα ξαφνικά ότι είμαι ο μεγαλύτερος από την αίθουσα ηλικιακά και από όλους τους καλεσμένους και από τους υπόλοιπους και σας διάβασα ένα ποίημα με τίτλο «Μαγεμένη ψυχή» γραμμένο για τη σύντροφο της ζωής μου τα τελευταία 55 χρόνια. Αυτό το ποίημα γράφτηκε το 1979, θυμάμαι καλά, την εποχή που ήμουν κι εγώ ένας από τους στρατευμένους ή κοινωνικούς οι ποιητές της κοινωνικής αγωνίας στη Θεσσαλονίκη και επίσης σκέφτηκα ότι είμαι ο μοναδικός εκπρόσωπος της δεύτερης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς εδώ, αυτή τη στιγμή. Βέβαια, πολλοί έχουν φύγει ήδη από αυτή τη γενιά. Είναι η γενιά που είναι από το 1929 μέχρι το 1940. Εγώ είμαι ως γεννημένος το 38, ένας από τους νεότερους αυτής της γενιάς. Λοιπόν, μια και μιλούσαμε για στρατευμένη ποιήση. Στρατευμένη βέβαια όχι υπό την έννοια ότι δεχόμαστε εντολές, αλλά από την έννοια της πλήρους κοινωνικής εγρήγορησης. Λοιπόν, καλημέρα σας, λίγο καθυστερημένα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την εκδήλωση και για όσες πρόκειται να ακολουθήσουν και για την πρόσκληση να τοποθετηθώ κι εγώ. Μου θυμίσατε την περίοδο της μεταπολίτευσης, όπου ήμουν συχνά καλεσμένος στη δεύτερη εξέδρα του φεστιβάλ της Κρέας στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Και μία φορά μάλιστα και στο γήπεδο του Αγίου Ιερόθεου στην Αθήνα, όπου κατεβήκαμε μαζί με τον Γιάννη τον Καρατζόγλου. Αν τον θυμάστε, θα τον θυμάστε, φαντάζομαι, είναι σημαντικός ποιητής της γενιάς του 70. Καθώς επίσης και την πανελλήνια πολιτιστική κίνηση ΠΑΠΟΚ, παράδειγμα Θεσσαλονίκης, ως μέλος της οποίας με υπεύθυνη τη Στέλλα Κορομπίλη, η οποία δεν φαντάζομαι να είναι σαν την αίθουσα, θα ήθελα πολύ να είναι, είχαμε διοργανώσει μια σειρά ωραίων λογοτεχνικών εκδηλώσεων με αποκορύφωμα τη βαλκανική ποιήση στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, αν θυμάμαι καλά, και με προσώπους από πολλές βαλκανικές χώρες και από την Ελλάδα τον Γιάννη Ρίτσο, τον Νικηφόρο Βρετάκο και τη Ζωή Καρέλη. Και βέβαια οι λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης, ποιητές και πεζογράφοι, δέχτηκαν σημαντικές ως καθοριστικές επιδράσεις από τις κοινωνικές εξελίξεις. Το θεωρώ αυτονόητο, καθώς ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και η Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα των προσφύγων έζησε όλα τα πραγματικά γεγονότα του 20ου αιώνα ως την πέρα μας. Από την απελευθέρωση του 1912, όταν ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης μας ήταν 39.500, ως το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917, τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, με τους πάνω από 100.000 πρόσφυγες που συνέλευσαν στην πόλη από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, τη Θράκη και από άλλα μέρη, και από τις δικτατορίες του Μεσοπολέμου στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την κατοχή, τον εμφύλιο, τη δικτατορία του 1967, την εισβολή στην Κύπρο και την Γενική Επιστράτευση του 1974. Αλλά και τα πιο πρόσφατα χρόνια, από τη μεταπολίτευση ως τις μέρες μας, χαρακτηρίζονται από πληθώρα κοινωνικών εξελίξεων. Η ίδια η οικογένειά μου, στενή και ευρύτερη, αντικατοπτρίζει αυτά τα γεγονότα και τις επιπτώσεις τους. Οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες. Ο πατέρας μου από τη Μικρά Ασία του 1922, μετά από τον παππού μου που ήταν πρόσφυγας από την Ήπειρο στη Μικρά Ασία, διπλή προξενιά, και η μητέρα μου από την Ανατολική Ρωμαϊκή του 1924. Ένας θείος μου ήταν καπετάνιος της Επταλόφου, τετράκης αισθάνομαι, κατά τον εμφύλιο, και ένας πρώτος εξάδελφός μου εξόρισε τον Αϊστράτη.
ξάδελφος της μητέρας του και τηρούσε παράνομη τυπογραφία στην κατοχή και εκτελέστηκε στη μέση του δρόμου μαζί με τη γυναίκα του από μια παρακρατική συμμορία. Οι γονείς της γυναίκας του, πρόσφυγες και αυτοί από τον Πόντο, ήταν αντάρτες στο βουνό και επαναπατρίστηκαν το 1976 μετά 30 χρόνια στη Ρουμανία. Ενώ η δική μου πρόσφυγε στα Βενιζελική, η δική μου γονείς. Εγώ ίδιος γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πλατεία Δικαστηρίων, τώρα πλατεία Αρχαίας Αγοράς ή Ρωμαϊκής Αγοράς, και είδα στα παιδικά μου χρόνια πρώτα τους Γερμανούς να κάνουν γυμνάσια στην πλατεία και μετά τις μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις κάτω από το εργατικό κέντρο. Τα γεγονότα αυτά, καθώς και ο εργασιακός μεσαίωνας στην τράπεζα στα μετεφοιτικά μου χρόνια, με σφράγισαν και διάφορα ποίηματα ή διηγήματά μου αναφέρονται σε αυτά. Ως ευαίσθητοι δέκτες οι λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης επηρεάστηκαν στο έργο τους άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμεσα και με τη σειρά τους επηρέασαν τους αναγνώστες τους. Στην ποίηση και πιθανότητα και στην πεζογραφία διακρίνουμε τρία κύρια ρεύματα. Το κοινωνικό ή στρατευμένο, το ερωτικό και το υπαρξιακό. Κύριοι εκπρόσωποι της κοινωνικής ποίησης στην πρώτη μεταπολεμική γενιά, που είναι η γεννημένη από το 16 ως το 28, και νομίζω ότι ο μοναδικός που ζει τώρα είναι ο Τίτος Πατρίκιος, γεννημένος το 1928, εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν αναγνωστάκης ο Κύρου και ο Θασίτης, η περίφημη τριάδα. Ενώ στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά, η γεννημένη από το 29 ως το 40, η Ευαγγέλου Μάρκοβλου Μέσκος και Νικηφόρου. Τώρα, αν παραλείπουμε ειδικούς, εντάξει, για να ακολουθήσουν πιο χαμηλόφωνα ποιητές των νεότερων γενεών. Πολύ χαρακτηριστική θα έλεγα ήταν η συλλογή διηγημάτων με ονειροπολών εγκλήματα το 1976. Ποιος ονειροπολούσε εγκλήματα κατά των πληθύχων πολιτών και εξήλθε στην ύπεθρο ομού μεγάλων αναρχικών ή να προκαλέσει τον ιδιοφθορά σου κλπ. Κατά το βούλευμα. Ο πατέρας τι είναι. Ναι. Και από αυτό το πήρα εγώ, από το βούλευμα. Με ιστορίες από τους πολιτικούς πρόσφυγες που γνώρισαν στα ταξίδια μου στις ανατολικές χώρες, όπως το Βασίλη Πριόβολο ή Ερμή, ο οποίος ήταν ένας από τους υπαρχηγούς του Άρη Βελουδιώτη, που γνώρισα στη Ρουμανία το 1971, και το δημοσιογράφο Γεωργούλα Μπέικο, που γνώρισα στη Μόσχα το 1975. Ίσως το πιο συγκλονιστικό παράδειγμα κοινωνικής ποίησης είναι η Κραυγή 15 από τις Κραυγές της Νύχτας του Κλήτου Κύρου το 1960. Δεν θα σας το διαβάσω, είναι μεγάλο, αλλά θα σας συνιστούσα όσοι δεν το έχουν διαβάσει να το διαβάσουν και οι άλλοι να το ξαναδιαβάσουν. Η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης συνεχίζει με τις νεότερες γενιές. Πάντοτε πολύ αξιόλογοι και με πρόσβαση τώρα σε πολύ ευρύτερο κοινό. Συγκριτικά πάντοτε. Οι λογοτεχνικές παρέες συνεχίζουν, τα λογοτεχνικά περιοδικά συνεχίζουν, οι εκδηλώσεις ολένα και αυξάνονται. Εγώ ίδιος συμμετέχω ενεργά τα τελευταία 50 χρόνια σε όλους τους τομείς. Σε όλα αυτά σίγουρα αναφέρθηκαν οι άλλοι ομιλητές και θα αναφερθούν και οι επόμενοι. Αυτό πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν χρειάζεται απεσιοδοξία. Ακούω διάφορα η ποιήση κάποτε έκανε αυτό και έκανε εκείνο. Τρίγες έκανε. Ο Σεφέρης έφερε τα βιβλία του σε 200 αντίρρηπα, ήταν δίνεται σε γνώσεις και φίλους. Τι έκανε δηλαδή. Τώρα γίνονται τα περισσότερα, δεν γίνονταν τότε κάποτε σε μια φανταστική εποχή που κάποιοι ονειρεύονται, που δεν υπήρξε ποτέ. Πρώτα απ' όλα τη δεκαετία του 50 ο μισός ελληνικός πληθυσμός ήταν αναλφάβητος. Δεν είχε πάει ούτε καν στο δημοτικό. Τι επαπίστα έχει πείσει, τι διαβάζει, δεν ήταν κομικά πρόσωπα τότε. Τι έκανε, α, γράφει ποίηματα αυτός. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης δεν ονειροπατούν, ασκούν ένα επάγγελμα. Ο αναγνωστάς ήταν γιατρός. Ο Κλήτος Κύρου ήταν τραπεζικός υπάλληλος. Ο Θασίτης ήταν δικηγόρος. Έτσι. Ζουν την καθημερινότητα όπως όλοι οι άνθρωποι. Επηρεάζονται σε καθοριστικό βαθμό από τις κοινωνικές συνθήκες και τις εκφράζουν άμεσα ή έμεσα στο έργο τους για να επηρεάσουν με τη σειρά τους τους αναγνώστες των βιβλίων τους. Ευχαριστώ.